Μπει στο ρόλο. Έχουμε μαζί μας τη Madame Cato. Η Madame Cato θα μας μοιήσει στο savoir vivre του τσαγιού. Mm-hmm. Αλλά για να μας μοιήσει πρέπει να την βάλω μέσα τη γυναίκα. Πήγε να υποδεχτείς την καλεσμένη. Και ένα μικρό γέλιο κατά τη διάρκεια του περπατήματος. Περάστε. Καλώς την. Καλημέρα. Μα πόσο πριγκιπική κι εσύ όμως, ε! Χαίρετε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γεια σας, καλημέρα, γεια σου και εσένα. Η Τζίντζερ, δεν ξέρω, στο παλάτι έχουνε κατοικίδια. Ναι, βέβαια. Τα κατοικίδια έχουν πρωτόκολλο. Μη γαυγίζεις και τέτοια, δεν ξέρω, εκπαιδεύονται συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι θα περνάνε εκπαίδευση. Θα περνάνε εκπαίδευση, ναι. Και εμένα έχει περάσει πάντως εκπαίδευση. Έχει σκυλάκια. Ναι, ναι, full. Έχει, ε. Ναι. Λοιπόν, τώρα που σε βλέπω έτσι, βασιλικιά. και με τις καρφίτσες υπάρχει έτσι μια αγάπη, ε. Ναι, ναι, πολύ. Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό φόρεμα του 50 έχει το χαμόγελο, το κόψιμο και πάντα μια καρφίτσα στολίζει ωραία. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εσύ πώς θα μας βοηθήσεις εδώ, τι θα μας δείξεις, Κωνσταντίνα, κάνε τις ερωτήσεις. Είναι θέμα σου. Ναι, 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 εννοείται. Θέλω να μας βάλεις στο κλίμα του παλατιού. Ναι, βεβαίως. Θα δείξουμε. Αγαπητή Καλλιόπη, γέλιος Madame πώς... Cato. Θα δείξουμε πώς σερβίρουμε το τσάι, πώς κρατάμε το φλιτζάνι μας, πώς πίνουμε. Αυτά από πού τα ξέρουμε. Τι ωραία μουσική βάλαμε, παιδιά, και εγώ αισθάνομαι σιγά-σιγά, ε. Από πού ξέρουμε ότι το σερβίρουν έτσι το τσάι μέσα στο παλάτι. Το savoir του vivre του τσαγιού είναι, υπάρχει εδώ και αιώνες. Δεν το κρύβουν, είναι αισθητικό. Εμείς τα Καστοριά, παιδιά, το βάζουμε το τσάι. Τώρα το πίνουμε. Ωραία, λοιπόν, για πάμε. Οπότε, έχουμε την τσαγέρα μας. Έτοιμη. Κρατάμε από πάνω προσεκτικά με το σουρωτήρι. Σιγά σιγά σερβίρουμε. Α, το τσάι είναι ήδη μέσα, δεν είναι πλάση στο νερό αυτό. Σε αυτή τη τσαγέρα έχουμε το τσάι έτοιμο και στην άλλη τσαγέρα έχουμε βραστό νερό, ώστε αν κάποιος θέλει το τσάι του πιο ελαφρύ, να μπορεί να το ωραιώσει. Α, κατάλαβα. Δεν βάζουν φακελάκι δηλαδή. Όχι, ποτέ. Είναι πολύ κατά των φακελακίων η βασίλισσα. Εγώ δεν κατάλαβα. Και πώς σουρώνεται αυτό, περίμενε. Έχουμε το... Είναι ένα μικρό σουρωτηράκι. Ναι, είναι μέσα νερό και τσάι όλα ανακατεμένα. Είναι ήδη έτοιμο. Ναι, ναι. Το ανακατεύουμε κάπως συγκεκριμένα. Φαίνεται ναι, να ξέρεις. Καλά, γεννημένος είπας. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Α, όχι. Κάτσε να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, συνεχίστε, συνεχίστε. Λοιπόν, η Βασίλισσα προτιμά το Earl Grey. Τι είναι αυτό, εννοείται. Το τσάι. Είναι μαύρο τσάι. Είναι μάρκα ή τύπος τσαγιού. Είναι τύπος τσαγιού, αλλά έχει και την προτίμησή της συγκεκριμένη μάρκα, τη βασιλική που έχουν στο παλάτι. Μάλιστα. Και μάλιστα το αγαπάει τόσο πολύ. Την οποία πίνουν και ταπεινοί άνθρωποι σαν εμάς ή μόνο η βασιλική. Ναι, βεβαίως. Ωραία, κυκλοφορεί και έξω. Είναι το εμπορίο και υπάρχει και στην Ελλάδα. Ωραία, ωραία. Αλλά το αγαπάει τόσο πολύ που το παίρνει πάντα μαζί της όταν ταξιδεύει, γιατί δεν θέλει να στερείται αυτή την αγαπημένη της συνήθεια. Ναι. Τη σερβίρουμε λοιπόν το τσάι και μετά πώς μετά. Η Βασίλισσα βάζει λιγάκι γάλα. Τίποτα άλλο. Δεν της αρέσει η ζάχαρη. Τίποτα. Ναι, ναι. Αλλά αν βάλουμε ζάχαρη σε κυβάκια. Είναι πιο chic. Και πώς το ανακατεύουμε. Και μετά, ναι, πώς το κρατάμε, παιδιά. Είναι... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, πιο σημαντικό. Πώς το κρατάμε. Όχι. Δηλαδή έτσι, όχι. Το δαχτυλάκι μπορεί λοιπόν να επιβάλλεται, δεν ξέρω. Αυτό το δάχτυλο που κάνανε έτσι παλιά. Το δαχτυλάκι είναι μύθος αυτό ότι πρέπει να το σηκώνουμε. Α, δεν πρέπει. Ναι, δεν πρέπει. Έτσι. Άρα λοιπόν, τα κρατάμε σφιχτά τα δάχτυλα. Το κρατάμε από εδώ. Από, δεν, από εδώ, από το χερούλι. Ναι. Δεν περνάμε το δάχτυλο μέσα. Άχου από το τώρα, χερούλι. Μην πέσει καλέ. Το πιάνεις απλά. Mm. Εάν είναι τόσο βαρύ που δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, μπορούμε λιγάκι να το κρατάμε από κάτω. Και πίνουμε. Ρουφάμε. Δεν επιτρέπεται. Όταν πίνουμε δεν είναι... Ήταν διώξουμε το παλάτι. Γεια σας, παρακαλώ. Έχω φέρει την καλεσμένη μου και... Δηλαδή, εντάξει, τι άποψα. Να μην ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε αν πάμε στο παλάτι. Μα θα ρουφήξεις έτσι. Αν ξεφύγει και ρουφήξω, δηλαδή θα με πετάξουν έξω με τις κλωσιές. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Α, πολύ πιθανό, ωραία. Καλά, για πολλούς λόγους. Δεν θα σας ξανακαλέσουν. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε. Τα υπόλοιπα συνοδεύουν το τσάι. Ναι, λοιπόν, αυτά είναι τα αγαπημένα εδέσματα της Βασίλισσας για το τσάι της κάθε απόγευμα στις 4. Μάλιστα. Ξεκινάει με τα finger sandwiches που συνήθως είναι με αγγούρι και τυρί κρέμα, πολύ κλασικά του αυτονιωτή. Συνεχίζει με τα scones που είναι σκοτσέζικα ψωμάκια που σερβίρονται με clotted cream και μαρμελάδα. Και προσέχει γενικά τη διατροφή της, δεν θέλει να τρώει πολλά γλυκά, αλλά υπάρχει ένα γλυκό στο οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Σε μοσαϊκό μοιάζει αυτό. Ο κορμό. Μοιάζει με το δικό μας μοσαϊκό, ναι. Λέγεται chocolate biscuit cake. Και φιστί και γίνης μέσα, βλέπω. Mm-hmm. Η αράπη, πώς λέγεται αυτό. Φιστί και γίνης. Παιδιά, μια χαρά, κατά τα άλλα ένα τσαγάκι. Ζωάρα η Βασίλισσα. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα. Αυτό είναι για πρωινό. Πολύ νόστιμο πάντως είναι. Είναι το afternoon tea, το οποίο το παίρνει στις 4. Done. Done.
Done. Στις 4 η ώρα το τσαγάκι. Μαζί με το γλυκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλο υπέροχο. Εγώ μπορώ να το συνηθίσω αυτό. Δεν ξέρω για εσάς. Κάθε μέρα έτσι. Δηλαδή, άμα θέλετε στις 4 να μου τα φέρνετε όλα αυτά. Να μου τα φέρνετε. Περίμενε. Τι, η Βασίλισσα να το φτιάχνει, τι το φέρνουν. Ο βοηθός μου εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Έτσι με όλο αυτό το elegance που σε συνοδεύει και μας τα έκανες και όλα αυτά εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ.